Γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Με βάση το νομοσχέδιο που ψηφίσατε προχθές. Είναι ένα καλό νομοσχέδιο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι δίκαιο, είναι αυτό, γιατί υπάρχουν ορισμένοι από εσάς που πανηγυρίζουν. Ενώ είναι πάρα πολύ σκληρά τα μέτρα, αναμφισβήτητα. Υπάρχει μια αίσθηση ότι επιτέλους φέραμε δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Έτσι είναι αυτό, συμμερίζεστε εσείς σε αυτή την αισιοδοξία? Εγώ νομίζω ότι με την ψήφιση του τελευταίου νομοσχεδίου και αυτού που επίκειται, όσων δηλαδή προβλέπεται να περιέχονται στην συμφωνία της αξιολόγησης, ουσιαστικά κλείνει μια παρένθεση μιας περίοδου που ξεκίνησε την επομένη των εκλογών. Αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, και έχοντας την εντολή που πήρε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, να προσπαθήσει εντός του πλαισίου της συμφωνίας του προηγούμενου καλοκαιριού να κερδίσει όσα πράγματα μπορούσαν να κερδιστούν μέσα σε αυτή τη συμφωνία, σήμερα επισφραγίζονται με αυτά τα νομοσχέδια και διαμορφώνουν πια μια νέα περίοδο για την χώρα και για την οικονομία ιδιαίτερα. Τώρα πλέον έχουμε σταθερές παραμέτρους στο πεδίο της οικονομίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζει ο άλλος τι πρόκειται να γίνει στο ασφαλιστικό, τι πλαίσιο έχουμε στην φορολογική νομοθεσία, τι θα συμβεί με τα κόκκινα δάνεια, τι έχει συμβεί με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τι συζήτηση γίνεται και προς ποια κατεύθυνση για το χρέος. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε σε αυτό το διάστημα κερδίσει και ορισμένα πράγματα. Αυτά τα οποία με έναν τρόπο, αν θέλετε, ερωτηματικό μπαίναν στην προηγούμενη συμφωνία. Όπως για παράδειγμα. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, μπορείτε να πείτε ένα πράγμα που κερδίσαμε. Ναι, τον ΑΔΜΕ. Η υπόθεση του ΑΔΜΕ. Το προηγούμενο καλοκαίρι η συμφωνία προέβλεπε ότι ή θα υπάρξει η εφαρμογή ενός εναλλακτικού σχεδίου που θα πρότεινε η κυβέρνηση, ή θα πηγαίναμε στον δρόμο της ιδιωτικοποίησης. Εκεί προτείναμε κάτι και το δεχτήκανε. Βέβαια προτείναμε. Ναι, αυτό το οποίο ψηφίζουμε τώρα. Ναι. Εκεί λοιπόν ήταν το προηγούμενο σενάριο, το προηγούμενο σχέδιο, το οποίο προέβλεπε, ψηφισμένο σχέδιο, δεν ήταν απλώς μια κατατεθειμένη άποψη, την ιδιωτικοποίηση του 66% του ΑΔΜΕ. Και εμείς πετύχαμε να γίνει αποδεκτό ένα άλλο σχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί τώρα μαζί σε αυτό το πακέτο των μέτρων, το οποίο προβλέπει την διατήρηση στο δημόσιο του 51%. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, το θέμα, και σε έχουμε αυτό είναι που πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω άλλο πράγμα. Να σας πω δεύτερο πράγμα. Δεύτερο πράγμα στην ενέργεια. Όχι, εκτός ενέργειας. Και στην ενέργεια. Γιατί να μην σας πω ενέργεια. Όχι, να μας πείτε. Ασφαλώς να μας πείτε. Ναι, δεύτερο πράγμα. Υπήρχε το ψηφισμένο νομοσχέδιο για την μικρή ΔΕΗ. Η μικρή ΔΕΗ τι ήταν? Ήταν η απόσπαση ενός κομματιού της ΔΕΗ και η πώλησή του αμέσως μετά. Αυτό το νομοσχέδιο ακυρώνεται και στη θέση του ψηφίζεται ένας μηχανισμός δημοπρασιών ποσοτήτων ρεύματος που θα κάνει η ΔΕΗ σε μια συγχονδρική, να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να βοηθήσει τους ιδιώτες ανταγωνιστές παρόχους. Αντί να υπάρχει και αυτή, δηλαδή μια μικρή ακριβώς, ιδιωτική ΔΕΗ. Ακριβώς. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, το προϊόν αυτά, να βγαίνει μέσω της ΔΕΗ. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. No. Τρίτο ζήτημα. Θεωρώ ότι αυτό που πετύχαμε στο ασφαλιστικό, που είναι η διασφάλιση των κύριων συντάξεων, των ενεργεία συνταξιούχων, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μπροστά μας και άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν ανοίξει. Τα θέματα των εργασιακών σχέσεων. Γιατί μιλάμε όλοι για ανάπτυξη, αλλά κάτω από την ομπρέλα ανάπτυξη πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό λοιπόν αυτή η ανάπτυξη ωφελεί και ποιους. Μπορεί δηλαδή η ανάπτυξη να συμβαδίζει με χειρότερες σχέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους? Εμείς λέμε όχι. Είναι μια μάχη που έχουμε μπροστά μας. Τα μέτρα αυτά δεν είναι εύκολα. Είναι μέτρα τα οποία, παρόλο, και αυτό πρέπει να το κάνουμε απολύτως σαφές, είναι από μόνα τους, αν τα δει κανείς, πιο ήπια από αυτά που είχαν υποστεί οι εργαζόμενοι και τα μεσαία στρώματα από τα δύο προηγούμενα μνημόνια, λειτουργούν, βρίσκουν προσθετικά. Και αυτό είναι το οποίο. Άρα μειώνουν τις ήδη καταπονημένες αντοχές του ελληνικού λαού. Αλλά πλέον εντάσσονται σε μια διαφορετική λογική και όπως δείχνουν πια όλα τα δεδομένα, μπορούμε με βεβαιότητα να μιλάμε ότι μπαίνουμε στο δρόμο της ανάκαμψης. Ναι. Αυτά τα στοιχεία τα έχουμε δει ως ψήγματα και με βάση την πορεία των τελευταίων μηνών στις δύσκολες συνθήκες του 15, του τελευταίου διαστήματος του 15 και του πρώτου του 16.
Κύριε Σκουρλέτη, εάν πιστέψουμε αυτά που λένε οι ασχολούμενοι με το ασφαλιστικό, γιατί δεν ξέρω εσείς αν είστε αρμόδιος, εγώ δεν είμαι, δεν το ξέρω. Ήταν εργασία, τα ξέρει όμως τα ασφαλιστικά. Την προηγούμενη φάση. 80.000 άνθρωποι τον επόμενο μήνα θα μείνουν χωρίς ΕΚΑΣ. Εννοείται δηλαδή, ότι θα υπάρχει... Δηλαδή τα 600 περίπου ευρώ, 650, θα μείνουν με 450. Με μία όριστη υπόσχεση από την κυβέρνηση ότι θα... Κάποια στιγμή αυτή η απώλεια θα αναπληρωθεί με κάποιο είδος επίδομα, δεν ξέρω πώς θα το πούνε αυτό. Αυτό δεν είναι σοβαρό θέμα, καταρχήν, δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα έχει άλλη τον επόμενο χρόνο. Έχει δρομολογηθεί η επέκταση, γιατί μέχρι τώρα ίσχυε πιλωτικά σε 13 μόνο νομούς του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Και υπάρχει μια σταδιακή υποκατάσταση του ΕΚΑΣ. Όταν το δρομολογήσουν τελείως, τότε. Το προηγούμενο εναλλακτικό σχέδιο, αυτό που ξέραμε πριν, ήταν η πλήρης κατάργηση. Αλλά προσέξτε να δείτε. Είναι λάθος αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια αποσπασματική σύγκριση περιπτώσεων τώρα και πριν. Γιατί? Να μην λέτε όμως ότι δεν θίγονται οι συντάξεις, με συγχωρείτε. Επιτρέψτε μου. Να μην το λέτε αυτό. Όχι εσείς. Να μην το λέει η κυβέρνηση ότι δεν θίγεται κανένας. Μισό λεπτό. Διότι τώρα μιλάμε για μια συνολική ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Εδώ πλέον μπαίνουν άλλοι κανόνες, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν το στοιχείο της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού ταμείου. Αυτό δεν το συμμερίζονται. Οι επιστημονικοί κλάδοι δεν το συμμερίζονται. Τι να κάνουμε τώρα όμως, το συμμερίζονται. Εσείς ως Υπουργός Εργασίας πρώην βάζετε το χέρι στην καρδιά, δεν θα χρειαστούμε ασφαλιστικό πάλι σε δύο χρόνια. Βεβαίως, δεν θα το χρειαστούμε. Μακάρι μου. Εκτός εάν έχουμε μια πλήρη κατάρρευση της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Οπότε πια δεν θα μιλάμε μόνο για το ασφαλιστικό, θα μιλάμε για πολλά άλλα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Προσέξτε να δείτε, και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο δεν θα το έκανε η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ. Το ασφαλιστικό σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται με τα μικρά, τα πενιχρά μέσα που διαθέτει από τη λογική της αναδιανομής. Σαφώς λειτουργεί μεροληπτικά υπέρ των πιο αδύνατων. Αυτοί οι οποίοι παίρναν ένα μέσο μισθό στον επαγγελματικό τους βίο που ήταν χαμηλός. Αυτοί ευνοούνται και δεν χάνουν σε τίποτα. Μιλάω για τους νέους συνταξιούχους. Αυτοί οι οποίοι χάνουν είναι αυτοί που είχαν υψηλότερες απολαβές. Αλλά αυτό είναι μέσα στη δικιά μας λογική. Το υψηλές και οι υψηλότερες απολαβές έχει πάρει μια φοβερά πάντοτε, σχετική έννοια. Βεβαίως. Διότι άλλα ήταν τα 2.000 ευρώ πριν από 5 χρόνια και άλλα είναι τώρα. Ναι, και άλλο είναι το να λες ότι είναι υψηλές αποδοχές το 1.200, επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν 400. Έτσι δεν είναι. Και άλλο να κόβεις σε επικουρικές συντάξεις από πάρα πολλούς. Έχει μια σχετικότητα. Είχατε πει ότι θα βάλετε το στήθος σας μπροστά. Να μην μπει έμεσος φόρος στο πετρέλαιο. Το καταφέρατε αυτό, ότι έχετε κάποια εικόνα. Το πετρέλαιο κίνησης. Οι τελευταίες πληροφορίες... Οι τελευταίες, καταρχήν, εδώ πέρα μιλάμε για ένα πακέτο έμεσων φόρων, φορολογικών μέτρων, τα οποία ακριβώς επειδή είναι και τέτοια, δηλαδή είναι έμεση φορολογία, είναι από αυτή η οποία δεν αναγνωρίζει ποιος πληρώνει, ποιος είναι μπροστά, αν είναι αυτός ο οποίος έχει υψηλά, μεσαία... ή μικρά εισοδήματα. Είναι εκ των πραγμάτων πιο άδικη φορολογία, το ξέρετε. Ακριβώς. Έχει μια τέτοια αντικοινωνική χρειά. Αλλά ειδικότερα το πετρέλαιο, όπως πολύ καλά είχατε αναλύσει, θα έχει άπειρες επιπτώσεις αν αυξηθεί η τιμή του. Σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως εντάσσεται μέσα στην ανάγκη να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος. Δηλαδή... τον γνωρίζαμε από το καλοκαίρι, τον τρόπο δεν είχαμε. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, το πετρέλαιο μπαίνει, βγαίνει στις προσθέσεις. Ακριβώς. Εγώ, αν κατάλαβα καλά, πάμε. Πάντως, ακόμα και αν μπει, θα είναι μικρότερη επιβάρηση, θα είναι σχετικά μικρή επιβάρηση. Ναι. Δηλαδή, η βενζίνη κυρίως από το καύσιμο κτλ. Το πιο σημαντικά νομίζω ότι είναι στις μεταφορές των εμπορευμάτων. Και όχι στους χρήστες των γεωταχή. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να υποσημειώσουμε κάτι άλλο. Ότι μας διευκολύνει το γεγονός ότι έχουμε χαμηλές διεθνείς τιμές πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς. Άρα, που αύριο μπορεί να μην είναι έτσι. Αλλοφόρος αυτό πάντοτε ίσχυε. Αυτό πάντοτε ίσχυε. Απλώς η τελική τιμή μιλάμε τώρα. Μιλάμε για την τελική τιμή. Εσάς είναι και δική σας αρμοδιότητα. Συμμετέχετε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, τις συζητήσεις. Στα θέματα της φορολογικής πολιτικής δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Άσχετα εάν. Η πολιτική είναι δική μου προϊόν. Η ενέργεια είναι δική σου. Μιλάμε για την φορολογική πολιτική. Ναι. Το αν θα μπει στο ψωμί, στον καφέ, στην κινητή τηλεφωνία ή στο πετρέλαιο είναι θέμα μιας φορολογικής πολιτικής, την οποία την ευθύνη της έχει το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, αλλά προφανώς. Άσχετα αν προφανώς η επίπτωση αφορά τον κλάδο της ενέργειας. Προφανώς έχετε αναλύσει τις επιπτώσεις.
Προφανώς. Μιλάμε. Αλλά πάμε για ΙΤΑ από ό,τι καταλαβαίνω από τον τρόπο που το λέτε. Αν εσείς βάζετε τον τίτλο ΙΤΑ σε σχέση με τις προσπάθειές σας, σε σχέση με τις προσπάθειές σας, τότε διαβάζουμε την πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο. Ήταν σε σχέση με τις προσπάθειες. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και μην μου απαντήσετε. Να σας διευκρινίσω. Κάτσε να σας το διευκρινίσω αυτό. Ήταν εννοώ σε σχέση με τις προσπάθειές σας. Μεγαλύτερη ανακούφιση και σιγουριά η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών αυτή τη στιγμή. Από ό,τι πριν από μία εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά το με γενικό. Με το χέρι στην καρδιά, μην μου απαντήσετε, σκεφτείτε το. Και σε όταν, ό,τι αφορά όταν, το όταν γενικό. Πέσουν τα φώτα σε ό,τι αφορά το γενικό κλίμα, ασφαλώς. Γιατί αν αντιπαραθέσουμε το να μην γινόταν συμφωνία, που θα ήταν το απόλυτο χάος, προφανώς. Απλώς τώρα περιμένω καθένας λέει τι θα πληρώσω από αυτά. Ίσως θα ήταν τι θα μου έρθει ο λογαριασμός, κατάλαβε. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον θέμα... όμως να απαντήσετε κι εσείς με το χέρι στην καρδιά όταν σβήσουν τα φώτα. Θα σας πω. Εγώ δέχομαι να, μην απαντήσετε. Εάν ο ελληνικός λαός αισθάνεται πιο σίγουρος και πιο αισιόδοξος και πιο καλά σε σχέση με πέρυσι. Όχι σε σχέση με μια εβδομάδα. Αισθάνεται. Αν, αν εσείς. Ναι, είπαμε να μην απαντήσετε, είπαμε να το σκεφτείτε λίγο. Το στοιχείο της αβεβαιότητας. Που υπήρχε, εντάξει, δεν υπάρχει. Οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό. Οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν αυτό. Οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν γίνει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Αφήστε να γίνουν. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι με πραγματικούς όρους μιλώντας και όχι με ψυχολογικούς, οι οποίοι καλοί είναι, αλλά πιο μεγάλη σημασία έχει τι βιώνει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Η άμβληση των επιπτώσεων από τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται αυτή τη στιγμή σχετίζεται από το μεγάλο στίχημα της ανάκαμψης της οικονομίας. Αυτό να το κάνουμε σαφές. Αν έχουμε ορατά σημάδια που εμείς εκτιμούμε πως θα έχουμε μιας νέας αναπτυξιακής πορείας, τότε αυτό ταυτόχρονα θα σημαίνει ότι το ειδικό βάρος των μέτρων αυτών θα είναι πολύ πιο μικρό. Ναι, εντάξει. Αυτό όμως είναι και πέρας για βάρος. Πέρας, σωστό είναι. Να σας πω τώρα. Αυτός ο μηχανισμός, ο κόφτης, ο περίπτωσης που μπήκε στη ζωή μας και ψάχνουμε να δούμε ο καθένας τι είναι ο κόφτης και τι θα είναι ο κόφτης και τι θα είναι ο κόφτης. Έχετε καμιά εικόνα εσείς? Εντάξει, θα νομοθετηθεί ένα πράγμα κάθε υπερβολή. Πιστεύω εγώ, εφόσον ήδη υπάρχει ως ιδέα, ως κομμάτι των συνδικών, κάθε υπερβολή, ας πούμε, σου είπανε θέλουμε να το νομοθετήσει κιόλας. Θα λέει μέσα, ας πούμε, θα κοπεί από εδώ, θα κοπεί από εκεί. Όχι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο όφελος που υπήρξε γύρω από τη συζήτηση αυτό το θέμα. Δεν θα λέει, διότι φανταστείτε το να έλεγε ότι εμείς, αν δεν πιαστούν οι στόχοι το 2017, θα ανεβάσουμε το ΦΠΑ 2 μονάδες ακόμα. Αυτό ουσιαστικά θα αναιρούσε τις όποιες θετικές επιπτώσεις υπάρχουν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Άρα τι θα λέει, ρε παιδί μου, απλώς θα ήταν μια διαρκής εκκρεμότητα η οποία θα επέτεινε ένα κλίμα γιατί ανασφάλειας. Γιατί δεν θα είναι διαρκής εκκρεμότητα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, διότι αυτή τη στιγμή απλώς νομοθετείται κάτι το οποίο υπάρχει ήδη σε 7 κράτη. Ευρωπαϊκά, ναι. Της Ευρώπης. Και στη Γερμανία, νομίζω. Ακριβώς. Είναι ούτως ή άλλως κάτι το οποίο προβλέπεται ως υποχρέωση της χώρας. Όχι το αυτόματο. Και όχι μόνο των χωρών. Οι άλλοι το έχουν βάλει στο Σύνταγμά τους. Οι άλλοι το έχουν βάλει συνταγματική επιταγή. Ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι το εξής. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι μια ακόμη μεγαλύτερη. Το ότι δεν θα το περιγράψετε δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνεται. Το γεγονός ότι δεν θα το περιγράψουμε, σας είπα ότι δεν αφήνει μια εκκρεμότητα που κατά τη γνώμη μας δεν θα χρειαστεί ποτέ να την βάλουμε μπρος. Καλά, μην βάζετε και στην υποχρεωτική, αλλά τέλος πάντων, μακάρι. Προσέξτε να δείτε, εδώ μιλάνε τα νούμερα. Ναι. Πέρσι, τέτοια εποχή, όλοι προέβλεπαν ότι θα υπάρχει, ας πούμε, αρμαγεδόνα στην οικονομία. Και η ύφεση μόλις κινήθηκε στο μείον 2%. Μείον 0,2. Ναι. Μείον 0,2. Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε ξεκινήσει από 4 και μετά έχει φτάσει στο 2%. Δεν μου λέτε κάτι. Ποιος θα κόβει, ρε παιδί μου, αυτό το αυτόματο δεν μπορεί τώρα. Δεν γίνονται με αόρατους μηχανισμούς αυτά τα πράγματα. Το Υπουργείο Οικονομικών προφανώς θα έχει. Το Υπουργείο Οικονομικών. Επειδή ο Ντάση μου είπε ότι δεν θα έχει το Υπουργείο, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα έχει καθόλου αρμοδιότητα σε αυτό. Μπορεί να γίνει κανένα όργανο ανεξάρτητο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Ακριβώς γι' αυτό επιμείναμε να μην ψηφιστούν συγκεκριμένα μέτρα αυτή τη στιγμή για να έχει λόγο η ελληνική κυβέρνηση. Μα το ότι δεν ψηφίζετε, κύριε Σκουρλέτη, με συγχωρείτε κιόλας, συγκεκριμένα μέτρα, αυτό δείχνει απλώς ότι δεν θέλετε να σοκάρετε κι άλλο την ελληνική κοινωνία. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα του χρόνου, ας πούμε. Ας πούμε ότι θα είναι μια φορά το χρόνο. Θα έρθει η Eurostat και θα πει έχετε απόκληση 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Σε ποσοστό λοιπόν. Σε σχέση με το χρόνο. Σε οποιοδήποτε ποσοστό. Σε σχέση με το κόφτης, του χρόνου έχουμε μια υποχρέωση να έχουμε 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Σύμφωνοι. Έτσι, έχουμε αυτή την υποχρέωση. Παρότι εσείς θα μισούσατε τα πλεονάσματα. Αν λοιπόν εμείς έχουμε 1,3, αυτή, τώρα τα αγαπήσατε. Αυτή ναι. θα σας πω. Αν λοιπόν αυτή η διαφορά είναι στο 0,2, θα πάρθουν μέτρα. Τι μέτρα, πού, σε ποιο τομέα. Του 0,2.
στους μισθούς και στις συντάξεις και στις περιοχές. Πού, όχι, πού όχι, αλλού, στο δημόσιο, στην δαπάνη, στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν, αυτή την ασφαλιστική δικλίδα θα είναι στο δικό σας στο χέρι της κυβέρνησης τότε. Προφανώς. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πάντοτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Διότι εμείς... Αλλά ναι. Ξέρω τι ακούγεται. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα επιμένουν αυτοί απ' έξω να είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δηλαδή, κύριε, όταν. Κύριε Σκουρλέτη. Εγώ θα σας βάλω να ξαναδείτε τον Ντάισιμπλου την τελευταία ερώτηση που αποσαφηνίζει ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας του κόφτη. Άρα λοιπόν, βάλτε το λοιπόν όταν φύγω εγώ από εδώ και σχολιάστε το. Να μου πείτε τι καταλαβαίνετε και αν απέχει από αυτά που λέω. Εννοείται στις δηλώσεις Ντάισιμπλου μετά το. Μετά το Eurogroup που έγινε, ναι. Είναι η τελευταία ερώτηση. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά δηλαδή. Δεν μου λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω ειλικρινά τώρα. Διότι παίζει κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα δημιουργείται και ένα ζήτημα. Ναι. Συνήθως δεν μπορεί το αποδεχτεί τόσο εξή. Μια και είπατε για Ντάισιμπλου. Αλλά ναι, υπάρχει ένα θέμα. Αυτός ο Γιάννης Βαρουφάκης γυρίζει παντού και δίνει συνεντεύξεις συνεχώς. Συνήθως λέτε δεν είναι πια μαζί μας, που είπε και ο παπάς, ας πούμε, οπότε άφησε μας. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει ένα θέμα. Κάθε μέρα λέει κάτι. Επειδή συμμετείχατε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αντιφατικές δηλώσεις. Όχι, δεν μπορεί να μην είχατε συμμετάσχει και σε συζητήσεις και αυτά. Έχει κάποια σχέση όλο αυτό που λέει, κάποια βάση με την πραγματικότητα? Είναι πολύ προσωπική αυτή η αφήγηση του Γιάννη του Βαρουφάκη όλους αυτούς τους μήνες. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί. Εγώ δεν αισθάνομαι, ας πούμε, την. Δεν έχω την πολιτική, ας το πούμε έτσι, ευαισθησία να τοποθετηθώ και να σχολιάσω τις δηλώσεις του. Εντάξει, απλώς δημιουργείται θέμα. Κάθε μέρα λέει κάτι, δίνει συνεντεύξεις, αυτό. Πολλοί λένε θέματα. Όχι, δεν είναι. Έχει μία αξία. Ο καθένας, διότι έτσι ανάλογα με. Εσείς τώρα είστε στενός συνεργάτης του. Αν διαφωνούσατε αύριο τώρα, δεν νομίζω να δίνεις κάθε μέρα μία συνέντευξη να λέει τι λέγατε, ας πούμε, στο. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο η κρίση γύρω από τον άνθρωπο είναι. Δηλαδή, σας ρωτάμε γιατί συμμετείχατε στα Υπουργικά Συμβούλια και σε πιο στενές κυβερνητικές επιτροπές, φαντάζομαι. Το κλίμα το ότι ο Τσίπρας είχε συνοηθεί με τον Βαρουφάκη να απειλούν με Brexit και αυτά προέκυπτε από τα. Όχι, δεν προέκυπτε. Φαντάζομαι. Όπως δεν έχουν προκύψει και πάρα πολλά άλλα πράγματα που κατά καιρούς έχει πει ο Γιάννης Βαρουφάκης, όπως την ημέρα του δημοψηφίσματος, ότι είχε γυρίσει στο Μαξίμου και υπήρχε μια κατήφια και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το κλίμα που περιέγραφε εκείνο το βράδυ. Και έτυχε μάλιστα να ήμουν και ο πρώτος που τον συνάντησα όταν μπήκε μέσα. Ναι. Οπότε αυτό. Δεν νιώθετε καμία κατήφια. Αν ισχύει αυτό, σε εσάς το είδε το κλίμα κατήφιας. Τουλάχιστον για να παρηγορηθούμε ιστορικά, όταν μετατρέψατε το όχι σε ναι, νιώσατε καμία κατήφια? Νομίζω ότι μπορώ να το έχω ξαναπεί ξανά. Για να μιλήσω ότι μπορεί να το έχω ξαναπεί ξανά εδώ σε αυτό το στούντιο. Θεωρώ σημαντική τη συμβολή στο τελικό αποτέλεσμα τη συμφωνία. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του όχι. Εάν δεν υπήρχε το όχι, να είστε βέβαιοι ότι οι ακραίες ευρωπαϊκές δυνάμεις στη δεδομένη στιγμή θα είχαν επιχειρήσει να υλοποιήσουν τον Brexit. Αλλά όταν είδανε μια κυβέρνηση τον Ιανουάριο να βγαίνει και να έχει σχέσεις εμπιστοσύνης με την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αυτό να επιβεβαιώνεται μετά όλα όσα είχαν συμβεί και στο δημοψήφισμα, τότε αποφασίσανε πως είναι αναγκασμένοι να μπουν σε μια συμφωνία. Συμφωνία την οποία ήταν με βάση τους δεδομένους συσχετισμούς και τα λοιπά. Να πω ότι μοιάζει λογικό. Βοήθησε λοιπόν θετικά, έπαιξε καταληκτικό ρόλο, θετικό το όχι στην επόμενη φάση. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση, αυτή είναι πάντως η ανάγνωση της κυβέρνησης. Εσείς δεν προκηρύξατε το δημοψήφισμα για αυτό το λόγο. Για να γύρει πλάστη προς το αυτό. Λάθος κάνετε. Έτσι κατάλαβα. Ήταν ένα σκληρό, ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί που επέδρασε καταλυτικά. Τότε τα σενάρια της πλήρους ταπείνωσης της ελληνικής κυβέρνησης, της πτώσης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Brexit ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό πρέπει στην ημερήσια διάταξη. Αυτό πρέπει να πω ότι δεν είμαι αυτό που λέτε και μοιάζει λογικό αυτό που λέτε, έστω και αν ανακαλύψατε την ωφέλεια αυτή εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων το λέτε εσείς. Εκ των προτέρων. Μοιάζει λογικό αυτό που λέτε, διότι δεν είναι και με τις δηλώσεις του Σόιμπλε. Όχι, να το πούμε αυτό, γιατί χθες ο Σόιμπλε μόνο είπε ότι εγώ ήμουν υπέρ του Brexit, αυτό είπε λίγο πολύ, αλλά η Μέρκελ ήταν κατά και εν πάση περιπτώσει έκανα πίσω. Μπορεί να παίξει ρόλο και αυτό που λέτε εσείς. Θα σας πω κάτι. Η μεγάλη διαφορά της Ευρώπης, παρά τα κακά που μπορεί να έχει, είναι ότι ακόμη οι πολιτικές τους ηγεσίες, οι πολιτικοί ηγέτες σε κάθε χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο βαθμό αισθάνονται την ανάγκη να λογοδοτήσουν στους λαούς τους. Μετράει λοιπόν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη εάν ένας λαός στηρίζει μια κυβέρνηση και αν αυτή η κυβέρνηση μπαίνει στο στόχαστρο των υπολείπων κυβερνήσεων. Ναι.
Ευτυχώς ακόμα μπορούμε να επικαλούμαστε την αξία της δύναμης των λαών όταν αυτοί μιλάνε. Ναι. Και μίλησε ο λαός με έναν τρόπο ο οποίος θα καταγραφεί ως τις καλύτερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Μόνο που εσείς δεν κάνατε αυτό που σας είπε. Παρόλο ότι είχαμε απέναντί μας, θυμόσαστε ποιους. Θυμόσαστε αυτοί που σήμερα, σκίζουν τα ημάτια τους δήθεν για αντικοινωνικά μέτρα και ασκούν μια πολιτική σαμποτάζ. Έτσι είναι. Η αντιπολίτευση σήμερα, αν τη βάλει ένα τίτλο. Σκεφτείτε τι θα λέγατε εσείς αν ήσασταν αντιπολίτευση. Λέγεται σαμποτάζ. Και νεοφιλελεύθερος λαϊκισμός τύπου Μητσοτάκη. Αυτό σήμερα βλέπουμε κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και τους άλλους δορυφόρους Πασόκ και Ποτάμι. Αυτό βλέπουμε. Αυτό που αντιτείνει η αντιπολίτευση είναι ότι σκεφτείτε τι θα έλεγε ο Σκουρλέτης αν ήταν αντιπολίτευση. Και παίρναμε αυτά τα μέτρα. Αυτό αντιτείνει η αντιπολίτευση. Σκεφτείτε ωραία. Το λίγο. Μπορεί η αντιπολίτευση να αντιτείνει. Αλλά όλοι γνωρίζουν την πυκνότητα των γεγονότων της τελευταίας χρονιάς και θα μείνει ως ένα διαφορετικό δείγμα γραφής η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ από πέρσι τον Ιανουάριο. Ωραία. Αυτό έχει εκτιμήσει ο κόσμος. Την ειλικρίνεια των προθέσεων και το γεγονός ότι ήταν η πρώτη ελληνική κυβέρνηση μετά το 1974 η οποία είπε ότι εγώ αναγκάστηκα να υπογράψω αυτό το πρόγραμμα και πηγαίνω σε εκλογές. Εγκρίνεται το ή όχι. Και τον έκρινε ο λαός. Κύριε Σκουρλέτη, πείτε μου κάτι. Και το λέω γιατί το άφησε η κυρία Κυροβασίλη να εννοηθεί. Αλλιώς δεν θα ρώταγα, διότι θα πέραμε την απάντηση. Είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Επειδή όμως η Κυροβασίλη σχεδόν το είπε, περιμένετε ένα σχηματισμό γρήγορα θα γίνει. Μην μου πει τώρα την αρμοδιότητα. Δεν είναι η Κυροβασίλη, μόνο εκπρόσωπο τύπου. Δεν είναι τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να μα πει άλλο όμως ότι αν και ποτέ γίνει, όποτε γίνει ένα σχηματισμό, χρειάζεται να πούνε και πρόσωπα από το κέντρο. Αυτό τώρα η διεύρυνση που λέτε ότι είναι μια συζήτηση. Άρα ρωτήστε με τι άποψη έχω για την πολιτική διεύρυνση και σα αφήσουμε στην αρχή. Εντάξει, αφήνουμε το. Είπαμε όποτε και αν γίνει. Μα έτσι θα υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν το αποσυσχετίζουμε. Όχι, όχι, αφού είπαν ότι έτσι θα υλοποιηθεί. Το αποσυσχετίζουμε. Το αποσύρουμε. Εγώ το αποσύρουμε το πρώτο κομμάτι. Ναι. Δεν πρέπει να μπουν στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν όροι για αυτό που αντιλαμβάνεται ο κόσμος ως πολιτική διεύρυνση της κυβέρνησης. Να βάλει ποιους. Ποιες δυνάμεις θα μπορούσαν σήμερα να συμμετάσχουν. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αρνείται να κάνει μια στοιχειώδη αυτοκριτική. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από τεράστιες αντιφάσεις, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα οποιαδήποτε θετικά βήματα της αναζητήσης, όποιες θετικές αναζητήσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Και υμνεί στο όνομα της πολιτικής του, της ακραίας πολιτικής του που εφάρμοσε το προηγούμενο διάστημα, που έχει ονόματα βαρύδια στο εσωτερικό του. Πάει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν. Δεν μιλάμε, για το ποτάμι, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο εντάξει, είναι ένα άμορφο πράγμα το οποίο τα έχει όλα σε συσκευασία ενός. Η Ένωση Κεντρών. Όχι. Κάνε ένα σχόλιο. Άρα στην πραγματικότητα. Άρα μόνο σε προσωπικό. Άρα απάντησα, γι' αυτό σα λέω. Άρα πάμε μόνο για προσωπικότητα. Άρα γι' αυτό σα λέω. Ο κύριο Κουβέλη. Με ρωτήσατε για πολιτική διεύρυνση με βάση την γεωγραφία του. Πρόσωπα όμω προσωπικότητα δεν κακό. Εμένα πολύ περισσότερο με ενδιαφέρει η χώρα. Η κοινωνική απεύθυνση και η κοινωνική διεύρυνση τη κυβέρνηση. Εκεί θα κρυθεί. Εκεί θα κρυθεί η βιωσιμότητα αυτή τη κυβέρνηση. Συγγνώμη κιόλα. Αν η κυβέρνηση αυτή απομονωθεί. Τότε να είστε βέβαιος ότι αυτό θα έχει την αντανάκλασή του και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στην βιωσιμότητα. Ακούγονται φωνές πάντως μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πάει να απομονωθεί από τους 53 κλπ. Λάθος κάνετε. Τι? Λάθος. Αυτό είναι άλλο ένα άλλο ρεπορταζιακό story το οποίο αδυνατεί να κατανοήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα δημοκρατικό όπου ο καθένας έχει την δικιά του άποψη. Δομείται στη βάση τάσεων και ρευμάτων. Αυτές δημοσιοποιούνται. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητεί. Καλά, δεν είπαμε ότι υπήρχε καταστροφή. Επιλογές προβληματισμού, για προβληματισμούς μίλησα. Ακούγονται φωνές ότι κινδυνεύει να απομονωθεί από την κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπα, αυτό το αμφισβητείτε. Αν το λέτε όπως το είπα εγώ πριν, ως ένα δυνητικό κίνδυνο. Όπως το είπατε. Όπως το είπα εγώ πριν. Το είπατε, το λέω και εγώ. Ναι, αυτό γιατί... είναι ένας προβληματισμός που μας απασχολεί. Εντάξει, δεν έχουμε στο τσεπάκι την κοινωνία. Αυτό λέω. Αλίμονο. Αυτό λέω. Και ανέφερα ότι ακούγονται και κάποιες φωνές, εν πάση περιπτώσει, μέσα εκεί. Λοιπόν. Νομίζω ότι ήταν μια αγώνιμη συζήτηση. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά. Από ό,τι κατάλαβα, το πετρέλαιο κίνησης θα φορολογηθεί και αυτό μαζί με τα άλλα. Μέλη να μάθουμε. Και ξαναδιευκρινίζω ότι όταν είπα πάμε για ΙΤΑ, εννοούσα τις δικές σας προσπάθειες να. Για το πετρέλαιο εννοούσα. Για το πετρέλαιο. Θέλει να πάρει πετρέλαιο. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να τα καταφέρει να μην μπει το πετρέλαιο. Σε αυτές τις εποχές θέλει να αλλάξει το αυτοκίνητό σας, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ ούτε δουλειά δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.